Σε άθλια κατάσταση βρίσκεται το κεντρικότερο σημείο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο ενώνει τον Αττικό λιμάνι και την πλατεία Λιονταριών. Ο λόγος για το πολυσύχναστο πεζόδρομο της 25ης Αυγούστου, όπου χιλιάδες επισκέπτες νιώθουν τη δροσιά της θαλασσινής άβρας και περιηγούνται σε αξιοθέατα και σε αδιάσπαρτα μνημεία, όμως όσο προσεκτικοί κι αν είναι, αρκετοί σκοντάφτουν στους σπασμένους κυβόλυθους. Συνέχεια γαζαπλάστη το δίνω στους τουρίστες, ναι. Το παίρνω πίτα γιατί ξέρω ότι χτυπάνε και το δίνω και βάζουν στο δάχτυλό τους. Χτυπάνε το πόδι τους, όπως ειδικά φοράνε πέδιλα, προεξέχει το πλακάκι, σηκώνεται και χτυπάνε όταν περνάνε. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά κύριε Δήμαρχε με το συγκρότημά σας. Αλλά εδώ θα πρέπει, ομολογεί η κατάσταση ότι πρέπει να κάνουμε επέμβαση. Εδώ είναι σπασμένα. Πώς μπορεί να μπερδέψει να πέσει, όπως οι μεγάλοι που είμαι σαν εμένα 120 χρονών, αυτοί θα μπερδέψουν με τον πάει κάτω. Οι παγίδες στη λεωφόρο της Πλάνης είναι πολλές, όπως μας επισημαίνουν καταστηματάρχες, οι οποίοι παράλληλα καυτηριάζουν και τα βαθουλώματα στον πεζόδρομο. Περνούν μεγάλα αυτοκίνητα, περνούν γερανοί, περνούν φορτηγά, περνούν αυτό με μπετονιέρες και έγινε αυτό το πράγμα. Και ο Δήμαρχος το ξέρει και είπε ότι το έχουν στο πρόγραμμα να το φτιάξουν. Μόλις τελειώσει το σταυροδρόμι θα έρθουν να το φτιάξουν και αυτό. Πάντως βλέπετε, είναι η βιτρίνα του Ηρακλείου. Το ξέρω, εμένα θα το πεις. Και κάνει κάποια βαθουλώματα από ό,τι είδα. Ναι, το είδα και εσείς το είδατε. Χρειάζεται να δοθεί λίγη βαρύτητα για τη συγκεκριμένη οδό, για τον συγκεκριμένο δρόμο, μία συντήρηση, διότι δεν είναι ωραίο πράγμα να περπατάνε οι ξένοι με τα πέδιλα, με παπούτσια, ας πούμε, καλοκαιρινά και να σκοντάφουν, να χτυπάνε και ούτω καθεξής. Δεν είναι ωραία εικόνα. Όπως ωραία εικόνα δεν είναι, όπως βλέπετε, και στα τείχη, με τις πρασινάδες που κρέμονται, δηλαδή μια συντήρηση, ας πούμε, που δεν είναι ούτε πολυδάπανη. Έχουμε καταγράψει όλα τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους χοινόχρηστους τους χώρους της πόλης και των οικισμών, σε πάρκα, πεζοδρόμους, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε παρεμβάσεις σε πράγματα που είναι κοινός τόπος ότι χρειάζονται βελτίωση. Έχω στο μυαλό μου πρόχειρα τους κυβόλυθους μπροστά από το πολιτιστικό, την καινούρια πόρτα, την Ταξιάρχου Μαρκοπούλου, την 25η Αυγούστου, τον Καράβολα και όλο το παραλιακό μέτωπο. Αν και έχουν αναφερθεί τα κακώς κείμενα στη Λότζια από τους καταστηματάρχες, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει αναγκαίες εργασίες συντήρησης στους κοινόχρηστους χώρους. Στην γραφειοκρατία απέδωσε τις καθυστερήσεις ο Γιάννης Αναστασάκης. Έχουμε δημοπρατήσει το σχετικό έργο που είναι προϋπολογισμού πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ εδώ και ένα χρόνο. Δυστυχώς οι γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι αργές. Η εργολαβία είναι για τη συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ηρακλείου συνολικά και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ώστε και οι κυβόληθοι καινούργοι να μπουν όπου χρειάζεται και να αποξυλωθούν. Θεωρώ ότι σίγουρα μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε ξεκινήσει εργασίες, δίνοντας σαν προτεραιότητα στον εργολάβο αυτές τις περιοχές.